Η εφαρμογή του ΟΕΔ άλλαξε. Θα δούμε λοιπόν σε αυτό το βίντεο πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την καινούργια εφαρμογή για να νεώσουμε την κάρτα ενεργείας μας από το κινητό μας ή το τάμπλετ μας. Η εφαρμογή λέγεται ΔΥΠΑ. Αφού λοιπόν την έχουμε εγκαταστήσει στο κινητό μας, την βρίσκουμε και την ανοίγουμε. Αν ακόμα δεν έχουμε εγκαταστήσει την καινούργια εφαρμογή, θα υπάρχει link στην περιγραφή του βίντεο που δείχνει πώς μπορούμε να τη βρούμε και να την εγκαταστήσουμε σωστά. Μόλις ανοίξει η εφαρμογή, μας ζητάει είτε το PIN είτε το Touch ID, δηλαδή το δακτυλικό αποτύπωμα, για να συνδεθούμε. Αν έχουμε ρυθμίσει το δακτυλικό αποτύπωμα, είναι και ευκολότερο, το επιλέγουμε. Και με το που ανοίγει η εφαρμογή, μας δείχνει κάποια προσωπικά στοιχεία μας, το όνομά μας για παράδειγμα, αν υπάρχει δελτίο που μπορούμε να ανανεώσουμε και τι αιτήσεις έχουμε κάνει. Πατάμε κάτω-κάτω, ανανέωση δελτίου. Βλέπουμε πρόσθετα στοιχεία. Αν κατέβουμε λίγο πιο κάτω, φαίνεται το πεδίο ανανέωση δελτίου. Το επιλέγουμε και θα πρέπει να αποδεχτούμε τους όρους και τις προϋποθέσεις. Άμα θέλουμε, τους διαβάζουμε και πατάμε αποδέχομαι. Η διαδικασία τελείωσε στην ουσία με επιτυχία, γιατί βλέπουμε το μήνυμα επιτυχής ανανέωση δελτίου. Και κάτω-κάτω φαίνεται επίσης το διάστημα για την επόμενη ανανέωση. Θα μας έρθει ένα email στο κινητό μας, στο email μας. Αν πατήσουμε αυτό το email, θα υπάρχει ένα συνημμένο αρχείο, το οποίο είναι το αποδεικτικό της ανανέωσης. Αυτό το αρχείο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε όπου χρειάζεται, όπου θέλουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο.